Γεια σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω αποκλειστικά από αυτό εδώ το κανάλι ένα αυτοκίνητο που ίσως είναι το μέλλον μας. Είναι το νέο, η δεύτερη γενιά Toyota Mirai. Toyota Mirai λοιπόν σήμερα. Είναι ένα υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο με 182 ύπους. Δείτε τι μακρύ που είναι, 490. Αυτό το χρώμα είναι το Force Blue. Και αυτό το χρώμα έχει 7 στρώσεις. Και αν έχει κάποια κρατσουνιά, αυτοεπισκευάζεται, θα έλεγα. Δηλαδή, επισκευάζεται μόνο του. Εδώ, κυψέλες υδρογόνου, fuel cell. Έχουμε ζάντες 20. Δείτε, πανέμορφες ζάντες. Και εδώ, ο λογότυπος. Βέβαια, για αυτό το αυτοκίνητο δεν σας έχω πει ότι είναι υδρογονοκίνητο. Σας το είπα. Ίσως, αλλά. Τι είναι εδώ. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το αυτοκίνητο είναι υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο που έχει 182 ύπους, 300 νιουτονόμετρα ροπή. Έχει και διπλή οροφή, δείτε. Και εδώ έχει και εδώ θήκες, ποτηροθήκες. Εδώ είναι μια θήκη μεγάλη για διάφορα αντικείμενα. Εντάξει, δεν είναι και πολύ βαθιά. Ντουλαπάκι εδώ έχει. Άσπρο σαλόνι μέσα. Πενταθέσιο είναι το νέο Mirai, γιατί πρώτης γενιάς ήταν τέταραθέσιο. Ότι έχει ρεζερβουάρ 5,6 κιλά. 5,6 κιλά υδρογόνου. Δηλαδή, με 5,6 κιλά υδρογόνου το γεμίζουμε. Ένα κιλό υδρογόνου στη Γερμανία αυτή τη στιγμή κοστίζει γύρω στα 9,5 ευρώ. Έτσι, με 5,6 γεμίζουμε αυτό το αυτοκίνητο και αυτό το αυτοκίνητο έχει μετά αυτονομία 650 χιλιόμετρα. Από αυτά τα 650 χιλιόμετρα, το γέμισμά του, η φόρτιση, θα δείτε λίγο και σε λίγο και το. Την τάμπα της βενζίνης, εκεί που γεμίζει το αυτοκίνητο με υδρογόνο, εκεί που το φορτίζουμε θα έλεγα, η φόρτιση γίνεται σε 5 λεπτά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το τιμόνι του. Και εδώ το θρυλικό κουμπί H2, αυτό εδώ πέρα το κουμπί. Αυτό το κουμπί τι κάνει. Αυτό το κουμπί όταν έχουμε πολύ, όταν έχει νερό, το αυτοκίνητο αυτό, δηλαδή μέσα στο, επειδή γίνεται χημική αντίδραση, έτσι, υδρογόνο αναμειγνύεται με το οξυγόνο, υδρογόνο και οξυγόνο αναμειγνύεται, γίνεται η χημική αντίδραση και εκεί παράγεται νερό και ηλεκτρόνια. Και αυτό το νερό και τα ηλεκτρόνια που λέτε, το νερό αυτό μπορεί να βγει από αυτή την, το H2. Πατάμε εδώ και εκλείνει το νερό. Επίσης, θέλω να αναφέρω ότι το Toyota Mirai βασίζεται πάνω στην πλατφόρμα του GAL. Η GAL πλατφόρμα είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί και το Lexus LS500H και το Lexus LC. Έτσι έχουμε την ίδια πλατφόρμα. Και περιττό να πω ποια θα είναι η ποιότητα κύλησης αυτού του αυτοκινήτου όταν έχει την ίδια πλατφόρμα με το Lexus LS500, έτσι. Έχει και την ίδια μπαταρία. Πίσω έχουμε κατανομή βάρους 50-50 και τις κυψέλες υδρογόνου μπροστά. Πίσω έχουμε μπαταρία κλπ. Αυτό είναι το πίσω μέρος του Toyota Mirai, του υδρογονοκίνητου αυτοκινήτου, ηλεκτρικού αυτοκινήτου της Toyota, έτσι. Εδώ έχουμε τι, έχουμε δύο κάμερες. Μία κάμερα είναι για οπισθοπορία και η άλλη είναι για τον καθρέφτη μέσα, το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Εδώ έχουμε το πορτμπαγάζ του αυτοκινήτου, έτσι. Εδώ έχουμε ένα ηχείο κλπ. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Α, και εδώ έχει ένα τέτοια πράγματα. Ωραία. Πλαστικά και λοιπά για αλλαγή. Made in Japan η μπαταρία, έτσι. Εδώ έχουμε χούφτα,
Για να το τραβάμε να κλείσουμε. Αυτό είναι καλό. Και για να δούμε και τον πίσω χώρο, αν έχουμε. Πίσω είναι ένα χαρούμενο αυτοκίνητο, είναι ένα άσπρο τέτοιο, σαλόνι. Βέβαια, εδώ πέρα λίγο μπορεί να είναι το τούνελ εδώ που έχει, μπορεί να είναι λίγο πρόβλημα, ξέρετε. Και για να σας το εξηγήσω, γιατί εδώ, αν κάθεται κάποιος, βέβαια καλό είναι που έχει την μπρίζα, έτσι. Δύο μπρίζες ρεύματος. Εδώ έχουμε και αεραγωγούς. Λοιπόν, απλά εδώ πέρα έχει λίγο, το τούνελ του είναι λίγο μεγάλο, έτσι. Δεν αυτό λέω. Δηλαδή, αν κάθομαι... Πέμπτο άτομο, χωράει. Χωράει, αλλά... Ένα 82, έτσι. Για να κάτσω εδώ. Λοιπόν, εδώ χωρά κανονικά. Εδώ είμαι άνετα, θα μπορούσα να πω. Αλλά στην μεσαία θέση, όχι. Βέβαια, εδώ δείτε αυτό. Εδώ έχουμε δύο ποτηροθήκες και εδώ έχουμε, δεν ξέρω αν βλέπετε, έχει διάφορα modes, έχει λειτουργίες του αυτοκίνητου. Εδώ μπορούμε να βάλουμε θερμαινόμενα καθίσματα, μπορούμε να ψυχόμενα, να ανεβάσουμε θερμοκρασία κλπ. Να αλλάξουμε τραγούδια κλπ. Βλέπουν, έτσι, power mode. Αυτό είναι, ναι, πολύ ωραίο. Εδώ δεν έχουμε επικοινωνία με το χώρο αποσκευών. Έχουμε δύο φωτάκια, για να τα δούμε και αυτά. Ωραία. Και έχουμε μια μεγάλη οροφή, διπλή, πανοραμική οροφή. Και αυτό είναι το Toyota Mirai, το υδρογονοκίνητο, έτσι. Και σε λίγο θα σας δείξω που βάζουμε υδρογόνο. Μα το βλέπω στο καπό. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δω. Χώρους. Εδώ έχει λίγο, το πάτωμα είναι λίγο ψηλό, θα έλεγα, λίγο ψηλότερα από ότι θα καθόμουν σε κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Βέβαια κάθεσαι χαμηλά σε αυτό το αυτοκίνητο, είναι γεγονός. Εδώ έχουμε και τα σηματάκια τα γερμανικά, που σημαίνει ότι το αυτοκίνητο αυτό έχει πάει στη Γερμανία κάμποσες φορές και έχει ταξιδέψει στις Autobahn της Γερμανίας πολλές φορές. Γιατί, και θα σας πω γιατί έχει πάει για αναφοδιασμό. Πηγαίνει αυτό το αυτοκίνητο, το φορτίζει το Toyota, το πάει για αναφοδιασμό στη Γερμανία και το φέρνει στη Βαρσοβία με τρέιλορ. Το πιστεύετε? Κι όμως είναι αληθινό, ναι. Το φέρνει στη Βαρσοβία με τρέιλορ και μετά το παρουσιάζει στους ανθρώπους, έτσι. Περιμένουμε για σταθμούς αναφοδιασμού, όπως σας είπα. Βέβαια, οι χώροι δεν είναι και κορυφαίοι, γιατί έχουμε ένα εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας μαζί μας, έτσι. Παίρνουμε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας μαζί μας. Και γι' αυτό και οι χώροι, εδώ έχουμε ασφάλεια, δέρμα, καλής ποιότητας, πολύ καλής ποιότητας, θα έλεγα. Χερούλια, JBL ηχοσύστημα, γιατί και πίσω η πολυτέλεια είναι πραγματικά φαίνεται, έτσι. Όπως σας είπα, αυτό το αυτοκίνητο είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που φιλτράρει τον αέρα. Δηλαδή, τον καθαρίζει, έτσι, δεν τον ρυπαίνει. Επιπλέον, μετά από 10.000 χιλιόμετρα, όταν αυτό το αυτοκίνητο έχει κάνει 10.000 χιλιόμετρα, έχει καθαρίσει τον αέρα για έναν ενήλικα που θα κατανόλωσε ο ενήλικας αυτό σε ένα χρόνο. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Και το φίλτρο είναι από 0 έως 25 μίκρονς, διάφορων σηματιδίων.